για όλη την επικαιρότητα. Ο κύριος Μάνος Εξαρχουλάκος yeah. είναι μαζί μας. Είναι Διευθυντής Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στη Ζενίθ. Τον ευχαριστούμε που είναι ε, εδώ. Καλή και σας. να είστε καλά. Η Ευχαριστώ πρώτη ερώτηση προφανώ είναι τι σηματοδοτεί η επέκταση της εταιρείας σας στην Αθήνα. Ε, καταρχήν η εταιρεία δεν είναι μια νέα εταιρεία. Mm -hmm. Είναι μια εταιρεία που έχει ιστορία 20 ετών. Ε, είναι ο πρώτο εναλλακτικό πάροχο ενέργεια στην Ελλάδα σε αριθμό πελατών. Δηλαδή, μετά του πιο πολλού πελάτε με αριθμού μιλάμε έχουμε εμεί, φυσικό αέριο και ρεύμα. Άρα λοιπόν ε, ε, το επόμενο βήμα για μα ήταν το να επεκταθούμε σε όλη την Ελλάδα, διότι η βάση μας ήταν η Θεσσαλονίκη θεσσαλια Από εκεί ξεκινήσαμε, σαν αέριο τη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη-Θεσσαλίας. Είχαμε το φυσικό αέριο. Πέρυσι λανσάραμε πρώτη την διπλή ενέργεια, το dual energy, mm -hmm. συνδυασμό δηλαδή προϊόντων φυσικού αερίου και ρεύματο. Να μπορεί να έχει αυτό το χρόνο και τα και... δύο. Στη λογική τηλεπικοινωνιών. Ναι. Ακριβώ όπω κάνανε πριν 10 όπως... χρόνια. Ε, έλεγα και τηλέφωνο και Ιντερνετ. Ακριβώς. Και αέριο και... Και, ρεύμα. Και, ρεύμα. και ρεύμα. Και, μετά σιγά σιγά έχουν δικαίωση υπηρεσία. Αλλά έχουμε ήδη λοιπόν 7 καταστήματα στι περιοχέ τη Θεσσαλονίκη, 3 στη Θεσσαλονίκη και από ένα σε κάθε πόλη Θεσσαλία. Mm -hmm. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα, να ανοίξουμε και το κατάστημά μα στην Αττική. Πήγαμε στην Κηφισιά, Κασαβέτη, ε, στην καρδιά τη Κηφισιάς, προκειμένου να υποδεχτούμε τον κόσμο και να τους βοηθήσουμε να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. Είναι μια αγορά η οποία έχει έντονο ανταγωνισμό. Είναι πολλές εταιρείε που έχουν στο παιχνίδι. Και το θέμα είναι ε, πώς χτίζεται εμπιστοσύνη στον καταναλωτή και με όσα έχουν ε, προηγηθεί στο παρελθόν. Κύριε Ξαρχουλάκο, είναι γνωστά. Το μεγάλο στίχημα είναι ακριβώ η λέξη εμπιστοσύνη. Διότι και από έρευνε που κάνουμε ακόμα και σήμερα, ε, υπάρχει ακόμα στο μυαλό του καταναλωτή το συνέστη, η σκέψη ε, τι είχε γίνει πριν κάποια χρόνια. Τι θα πάθω, αν θα έχω ρεύμα, ε, αν θα μου κλέψουν, οτιδήποτε. Αυτό το πληρώνουμε αν όλοι. Αν θα πληρώσω και δεν έχει αντίκριση. Δεν, ακριβώς. Ακριβώ. γιατί δεν θα αυτό είναι βασικό. Ναι. Αυτό ακριβώ τώρα το πληρώνουμε εμεί. Οι πάροχοι, οι οποίοι ε, είμαστε εταιρείε που έχουμε επενδύσει, έχουμε μετόχου σοβαρού. Ε, αλλά παρόλα αυτά μα έχει μείνει αυτή η ρετσινιά. Παρόλα αυτά, εμεί, σαν επειδή ακριβώ έχουμε την εμπειρία και τη σχέση με τον πελάτη 20 χρόνια, Έχουμε ένα πλεονέκτημα. Μα ξέρει ο κόσμο, μα εμπιστεύεται. Και εμεί οφείλουμε από τη μεριά μα να ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη αυτή. Ε, σίγουρα η, ο ανταγωνισμό ε, βοηθάει στην ανάπτυξη τη αγορά. Mm -hmm. Παρ' όλα αυτά όμω οφείλουμε εμεί οι εταιρείε μεταξύ μα να, να κάνουμε το καλύτερο προκειμένου ο πελάτη να μην νιώθει ότι τον κοροϊδεύουμε. Ακούμε επικοινωνίε που είναι ασαφεί, mm -hmm. βλέπουμε καταστάσει όπου ο κόσμος... Ε, να μείνουμε λίγο σε αυτό, να μα πείτε δύο-τρία πράγματα τα οποία είναι πιο συγκεκριμένα για το τι διαφοροποιεί τη ζενή από του ανταγωνιστέ. Ποια καινούργια προϊόντα εισάγει στην αγορά. Φυσικά. Ε, καταρχήν πρέπει να ξεφύγουμε για τη λογική τη τιμή. Οι τιμέ πλέον είναι πολύ μικρέ διαφορά από σέντ. Το θέμα είναι να κατα, καταλάβει κάθε εταιρεία, ο κάθε πελάτη που έρχεται για να ρωτήσει, να πάρει πληροφορίε, τι προϊόν πρέπει να ε, πάρει για να κερδίζει. Mm -hmm. Εμείς, Εμεί σαν Ζανέθα έχουμε επιλέξει να φτιάξουμε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων προκειμένου να καλύψουμε ανα segment, ανα κατηγορία πελάτη, τι ανάγκε του. Παράδειγμα, έχουμε φτιάξει πρώτα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει άλλη εταιρεία που το έχει αυτό, ε, τα, προϊόντα, τα πακέτα ενέργεια. Όπω η τη τηλεφωνία, κάθε μήνα, βάσει τι ανάγκε που έχει μέσα στον χρόνο, θα πληρώνει ένα συγκεκριμένο ποσό. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τα πάντα. ΕΡΤ, ρυθμιζόμενα, Όλο το πόσο, συνήθεια κατανάλωση. Mm. Αυτό είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Δεν υπάρχει. Υπάρχει σε όριμε αγορέ, που είναι mm. και ο μέτοχό μα, η Έννη. Ε, και η τεχνογνωσία είναι σημαντική, που λαμβάνουμε. Και Υπάρχει πλέον και εδώ. Καλή επιτυχία στο, στην Καλή επιτυχία. επιχειρηματική επέκταση στην κάθοδο στην Αθήνα. Ευχόμαστε να πηγαίνουν καλά οι εταιρείε για να υπάρχουν δουλειέ. Να είστε καλά, να κύριε Ξακουλάκη. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επαναρχόμαστε.